Καλημέρα, καλημέρα. Μια που δεν κάναμε χθε εκπομπή, κάνουμε σήμερα μία έτσι ενημέρωση για το τι μας περιμένει στη σημερινή ημέρα, η οποία η ημέρα βεβαίως έχει πραγματάκια να δώσει. Τρίτη, 29 Νοεμβρίου σήμερα, έχει παιχνίδι ο ΠΑΟΚ πολύ δύσκολο στη Σαρδινία με την Σάσαρη. Σας έχω βάλει να βλέπετε τα κορίτσια της Εθνικής Γυναικών, τα οποία πέτυχαν μια σημαντική ε, στιγμή. Ε, δύο νίκες με Εστονία και Μεγάλη Βρετανία προκρίθηκαν και αυτά, μπράβο του. Έτσι, στην ε, τελική φάση, ε, λέγαμε για τον Πάουκ που έχει ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Σάσαρη σήμερα για το BCL. Ένα Πάουκ ο οποίο έχει ακόμη αμφίβολου του Ράιλι και Φρανκ. Ο Ράιλι προπονήθηκε χθε το βήμα σε μια φωτογραφία. Ε, οπότε είναι το παιχνίδι πολύ δύσκολο γιατί οι Ιταλοί έχουν 0-3 στον Όμιλο και αν χάσουν, χάνονται. Αποκλείονται από τη συνέχεια του θεσμού. Ο Πάουκ έχει και ένα μαξιλαράκι 20 πόντων που του είχε κερδίσει εδώ πέρα. Οπότε ε, μπορεί να σταθεί λίγο έτσι πιο χαλαρά. Όχι βέβαια ότι ε, είναι αδιάφορος έτσι το αντίθετο. Αν κερδίσει βάζει πολύ σημαντική βάση για να προκριθεί. Ε, πιο πολύ στοιχηματική είναι η ημέρα σήμερα. Στον Άρη βγήκε ήδη ανακοίνωση για τα διαρκείας Είναι όλοι χαρούμενοι από το γεγονός ότι πήγε πολύ καλά εμπορικά το παιχνίδι με την καλδίτσα. Μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμου Ήταν μια ωραία γιορτή. Και πραγματικά δεν υπάρχει ε, κάτι παραπάνω από το να συνεχιστεί αυτή η γιορτή και να μπορέσει η ομάδα και να ενισχυθεί οικονομικά αλλά κυρίως ε, να δείξει και πάλι το brand name της, έτσι, τη δυναμική της το οποίο το έδειξε στην ε, αναμέτρηση με την καρδίτσα. Χθε είχαμε την νίκη του Κολοσσού επί της ΑΕΚ η ΑΕΚ οποία δεν, δεν πατάει και πολύ καλά, έτσι έχει σκαμπανεβάσματα κι αυτή πληρώνει ίσως κι αυτή το πήγαινε έλα πήγαινε έλα ο Κολοσσός είπαμε έχει το αβάτζο ότι περιμένει μια εβδομάδα, προετοιμάζεται και οι ομάδε που έχουν Ευρώπη δυσκολεύονται μαζί του. Αλλά είναι και μια καλή ομάδα τώρα εδώ που τα λέμε, έτσι να μην τον αδικούμε. 73-67 κέρδισε η ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου. Είχε την παιχτάρα αυτή το Στάρξ 25 πόντου, βλέπω εδώ, 5 στα 10 τρίποντα, 4 στα 11 δίποντα. Έκανε 21 προσπάθειε και 2-3 δολέ. έβαλε 25 όμω και η ομάδα του κέρδισε. Ποιο θα θυμάται ότι ήταν άστοχο, Κανένα. Λοιπόν, 6 πόντου ο Μορέρα, 6 πόντου ο Χρυσικόπουλο, 10 πόντου ο Κόφεϊ ο καινούριο, 6 ο 1, 1 πόντου ο Χατζηδάκη, 1 πόντο ολόκληρο ο Κατσίβελη, 2 πόντου ο Τιγ και 17 ο Γιανόπουλο. Και για τον ΑΕΚ 15 ο Φρέιζερ, 2 ο Φλιόνη, 8 ο Μαγκρίφ, 4 ο Φιλιπάκο, 6 ο Μάτσεν, 10 ο Κένι Βίλιαμ, 10 ο Ακίλ Μίτσελ και 12 ο Ο Μίτσελ. Ο Μίτσελ. Μισό λεπτό τώρα. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Πόζε εδώ. Ναι. Το ε, 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 βάλτο, ναι, βάλτο. Ναι, βάλτο, βάλτο. ναι. 6, 9, 45, 8, 64, mm. 8.71 δεν έχω γνωρίσει και όλος αυτόν. Πλέον, ο μπαμπάς πέθανε τώρα να το πω κάνει τέτοιο. Μην το λες τίποτα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Σε το δεν ξέρω. Θα το χτυπήσω. Δεν σχέρω, μαλακά. Ο μπαμπάς Λέμε, και ο παπάς. Δεν mm -hmm. λοιπόν, συνεχίζουμε είχαμε μια μικρή διακοπή γιατί εντάξει, όπω είναι γνωστό. Βεβαίως οι άσκολοι αυτά έχουν. Ε, όμως σε κάθε περίπτωση λέγαμε για την ΑΕΚ, η οποία δεν πατάει και αυτή πολύ καλά. Πατάει σε δύο βάρκες και καμιά φορά η μία παλατζάρι. Ε, Για τον Άρη σας είπα τα νεότερα που αφορούν ε, στην εμπορικότητα που θέλουν να δώσουν και στο παιχνίδι το ερχόμενο που έχουν ε, με το Λαύριο. Έτσι, να πούμε ότι δεν μετέχει στην προετοιμασία και πάλι ο ΠΑΚ, ο, ο Ρισόντ ΠΑΚ, ο οποίος ε, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία με τον τραυματισμό του διαβάζω εδώ. Δεν έδειξαν μεγάλο πρόβλημα στον προσαγωγό, αλλά υπήρχαν φόβοι και ο Αμερικανό παραμένει εκτό τη συνεχή θεραπεία, όπω και ο Χάγκιν. Λοιπόν, αυτά και για το, για το, θέμα του, του Άρη και τη προετοιμασία του, του τη ε, Για την ερχόμενη αγωνιστική. Ο Ηρακλή, ο οποίο σήμερα έχει γενέθλια, να το πούμε χρόνια πολλά, είναι πάρα πολύ μεγάλη στιγμή για το σύλλογο. 114 χρόνια ζωή, με όλε τι ταλαιπωρίε, με αυτά που περνάει. Ε, σε κάθε περίπτωση όμω είναι μια πολύ μεγάλη μέρα σήμερα, 29 Νοεμβρίου, είναι τα 114 τη ε, ιστορία του Ηρακλή, που επισήμω είναι το 1908. Βεβαίω, όλοι γνωρίζουμε ότι, σαν όμιλο Ιλομούσον, υπήρχε από το 1899. Άλλοι λένε ότι και από το 1889. Ε, αλλά εντάξει, τώρα το 1908 γνωρίζουμε όλοι. Αυτό κρατάμε. Να πούμε χρόνια πολλά στον ιστορικό σύλλογο, στο μεγάλο αυτό σύλλογο. Και βεβαίω να ελπίσουμε να μπορέσει να βγει από την Ατραπό σε όλα τα αθλήματα. Ε, γιατί παρά το γεγονό ότι έχει αυτέ τι δυσκολίε και βλέπετε ότι παίζει Β' Εθνική, Α2, ε, στο βόλεπ, Pre-League, μη league Fi-League, C-League. Ε, βλέπετε ότι ε, διατηρεί μια οπαδική δυναμική ε, και μάλιστα τώρα εγώ βλέπω συνέχεια πιτσιρίκια. Δηλαδή, συνέχεια πιτσιρικάδες, δεξιά αριστερά και λέω πώς γίνονται αυτά τα παιδιά Ηρακλής και αν δεν γίνονται Ηρακλής, πώς μένουν οι Ηρακλής έτσι με αυτά που γίνονται με την προπαγάνδα που υπάρχει δεξιά αριστερά. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα αυτό. Χρόνια πολλά πάντως στον Ηρακλή, ένας Ηρακλής ο οποίος κέρδισε το Μαρούσι με εμφαντική εμφάνιση 93-63 και ε, έχει να παίξει τώρα στο μεσολόγιο με την τοπική ομάδα, η οποία φέτο δεν πατάει και πολύ καλά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ανταγωνιστική. Μέσα στην έδρα τη θα είναι πολύ καλύτερη. Τώρα αρχίζει και δείχνει και σημάδια βελτίωση. Οπότε θα είναι και πάλι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του Γιάννη Ντάγιου, η οποία ε, δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα. Ε, Βεβαίω ο Παπαρέγκα το γεγονό ότι έπαιξε και ήταν και καλό. Με το μαρούσι δεν σημαίνει ότι το ξεπέρασε πλήρω τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο. Η θεραπεία του συνεχίζεται. Ε, τώρα έχει λίγε μέρε παραπάνω. Νομίζω ότι μέχρι το Σάββατο για το μεσολόγιο θα είναι ακόμα καλύτερα. Ήταν πάντω σημαντική η προσπάθειά του γιατί έσυξε τα δόντια. Έτσι, έπαιξε πολύ καλά. Ήταν ε, ε, πολύ καλό στην επίθεση στο γνωστό του κομμάτι και πίσω όμως κυνήγησε πολύ. Ε, οπότε νομίζω ότι του αρμόζει ένα credit όπω βεβαίω και του Μιχάλη Λιάπη, ο οποίος είναι για μένα ο αθόρυβος MVP σε, σχεδόν σε κάθε αγωνιστική. Με το Μαρούς ήταν και πολύ καλός και στην επίθεση με, με 15 πόντους. 6 rebound, 5 assist, 4 κλεψίματα. Εντάξει, ο άνθρωπος θα κάνει όλα. Λοιπόν, ε, αυτά όσον αφορά στην ενημέρωση. Να σας πω ότι σήμερα έχουμε παιχνίδια, έχουμε παιχνίδια και να κάνουμε μια βόλτα φυσικά να μπείτε στους Μπεταράδες, στο Εκεί θα δείτε τις προβλέψεις μας αναλυτικά για όλα τα παιχνίδια τα σημερινά, τα ευρωπαϊκά, γιατί έχουμε ε, σήμερα αγώνες για το Eurocup. Παίζω προμηθέας με την Turk Telekom. Είναι πολύ ωραίο μπασκετικό παιχνίδι να το δείτε. Ε, η Turk Telekom, η οποία είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες μαζί με την Τενερίφη και την Φενέρ σε όλη την Ευρώπη. Είναι πρώτη στην Τουρκία, η Turk, και φυσικά στον ομιλό της έχει μια ήττα νομίζω μόνο. Οπότε είναι... θα είναι πολύ καλό το παιχνίδι σήμερα. 7,5 ώρα. Προμηθέας Τούρκ. Παίζουν ακόμα Χαποέλ, Τελαβή, Μπουντούστος. Εδώ θα γίνει χαμός. Πάμε στον Άσο. Μπανταλώνα, μπουρκ, Ματσάρα εδώ. Πιστεύω θα γίνει ντέρμπι. Αν και οι Γάλλοι έξω μήπως είναι λίγο λιγόψυχοι. Με λίγα λόγια φλόρη. Ε, αλλά νομίζω θα είναι κλειστό το παιχνίδι. Μπρέσια, Βενέτσια, Ιταλικό, ντέρμπι. Οκ. Okay. Εδώ δεν ασχολούμαστε. Παίζουν δηλαδή μεταξύ του και μετά παίζουν και στην Ευρώπη οι Ιταλικέ ομάδε και οι Ισπανικέ. Anyway, στο Champions League έχουμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Σάσαρη. Τον βλέπω λίγο σφιχτό τον ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κρατήσει το handicap από τον 4,5 πόντων που τον δίνουν οι στοιχηματικέ. Μπαχτσέ Εχήρ Νίμπουρκ. Εδώ η Μπαχτσέ Εχήρ δεν μα τα λέει λίγο καλά τώρα τελευταία. Έχει κάνει κάτι ήττε. Η Νίμπουρκ είναι σκληρή, έχει βελτιωθεί, έχει αλλάξει προπονητή και κερδίζει συνέχεια στην Τσεχία. Τώρα θα μου πει εντάξει στην Τσεχία. Ε, αυτό όμω δίνει ψυχολογία, έτσι, δίνει αυτοπεποίθηση. Άρα, πονηρό το παιχνίδι, μπορεί να πάει και προ τα δεξιά. Και Τενερίφη, Μπνέιχερ, Τζέλια, εδώ είναι πολλά με λίγα το παιχνίδι κατά την προσωπική μα εκτίμηση. Τώρα, οτιδήποτε άλλο θα πρόκειται για πολύ μεγάλο θαύμα, έχω την εντύπωση. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και το στίχημα, έχει και ένα παιχνίδι στην Τουρκία και στη Γαλλία. Έχει μπεσίκτα σε Νέρμπαχτσέ, ποδοσφαιρικό ντέρμπι, όπω γράφω και στου μπεταράδε και στο bethome.gr. Ε, αλλά εμπασχετικό δεν είναι ντερμπι. Έτσι. Η Φενέρ είναι το αδιαφιλονίκη το φαβορή. Και Λεμάν Μονακό, πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό. Για να δω πόσο το δίνει αυτό. Για να ειδώ. Που λέγει ένα σύλλογο. 2,80 145 45. Εντάξει. Οκ. Okay. Πονηρό είναι το παιχνίδι. Η Μονακό στι τελευταίε δύο και στη Γαλλία χάνει. Λοιπόν, αυτά και όσον αφορά ε, και το στοίχημα το σημερινό. Έτσι, το σημερινό. Τώρα μην περιμένετε mundial. Και τα λοιπά, πιο μουντιάλ. που ο άλλο βαράει την μπάλα, τις, τις έχουν κάνει τι μπάλε σαν μπαλόνι και με το που κάνει ένα σουτ φεύγει σαν κεραυνό. Λοιπόν, έχει σήμερα Ολλανδία, Κατάρ στι 5, Εκουαδόρ σε μεγάλη στι 5. Έχει Ουαλία, Αγγλία, ωραίο. 9 η ώρα και Ιράν, Αμερική, 9 η ώρα. Διπλό Αμερική σα δίνω από τώρα, παίξτε το. Βάλτε ό,τι έχετε και δεν έχετε. Όχι, βέβαια, δεν προτρέπουμε ποτέ. Έτσι, μην βάλετε τίποτα αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε νίκη της Αμερικής. Οι φρουροί της Επανάστασης μετά θα έχουν βέβαια πάρα πολύ δουλειά, εννοείται. Λοιπόν, αυτά, μια σύντομη ενημέρωση, ε, να είστε όλοι καλά. Τώρα εδώ τι κάνω, τι θα πατήσω. Θα τα πούμε και το βράδυ κατά πάσα πιθανότητα, οπότε να είστε προετοιμασμένοι. Καλή συνέχεια σε όλους, καλημέρα.